ένας από τους ανθρώπους που μίλησε πρώτα για την επικινδυνότητα των αθλητών και τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, Χρυσή Ολυμπιονίκης και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Και είναι και στην άλλη άκρη της γραμμής. Κατερίνα, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Γεια σου, Κατερίνα. Τι κάνετε? Είναι μεγάλη μας τιμή που είσαι μαζί μας. Και μεγάλη μας χαρά. Κατερίνα, ήσουν από τους πρώτους που πήραν θέση και μίλησαν και είπαν ότι όλο αυτό με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που καθυστερούν τόσο πολύ να τους αλαβάλουν είναι τρομερά επικίνδυνο για τους αθλητές. Νομίζω ήσουν από τις πρώτες ψύχρεμες φωνές εκεί έξω. Ναι, και κυρίως εγώ αυτό που ήθελα να κάνω είναι να πω στη ΔΟΕ ότι αυτό που χρειάζονται οι αθλητές αυτή τη στιγμή είναι να έχουν συνεχή ενημέρωση. Από τη στιγμή που η ΔΟΕ ίδια ήξερε ότι η πιθανότητα της αναβολής είναι πολύ μεγάλη, θα ήταν καλό να είχαμε ενημερωθεί πριν από το να ξυπνήσουμε μια μέρα και να μας πούνε αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Γιατί όπως τους εξηγήσει, θα παίρναμε και διαφορετικά ρίσκα τον ένα μήνα νωρίτερα πριν αναβληθούν, αν γνωρίζαμε ότι υπάρχει τέτοια μεγάλη δυνατότητα. Δηλαδή εσείς συνεχίσατε να κάνετε προπονήσεις ενώ με την πιθανότητα, έχοντας στο μυαλό σου την πιθανότητα ότι θα γίνουν οι αγώνες κανονικά? Από τη στιγμή που δεν έχουν αναβληθεί οι αγώνες και από τη στιγμή που αυτή είναι η δουλειά μας, ναι. Σωστά. Το οποίο σημαίνει πραγματικά βάλει τον εαυτό σε κίνδυνο? Το ένιωθες δηλαδή? Ναι, θεωρώ ότι εξαρτάται και από το άθλημα και από το αγώνισμα. Έτσι, ίσως ένα σπρίντερ, ο οποίος μπαίνει μέσα στο στάδιο από τη στιγμή που είναι υπεύθυνος και δεν έρθει σε τόσο επαφή με τον προπονητή του και με τους υπόλοιπους αθλητές, θεωρώ ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε εμάς το επικοντό που πέφτουμε όλοι στο ίδιο στρώμα, από τη στιγμή που τα στάδια ακόμα και όταν κλείσανε και μπαίναμε μόνο λίγοι αυτοί που προετοιμαζόμασταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμασταν πάλι τρεις επικοντιστές για παράδειγμα στο Ολυμπιακό Στάδιο και πέφτουμε όλοι στο ίδιο στρώμα και πέφτουμε όλοι ιδρωμένοι μετά από πολλή προπόνηση. Προφανώς αυτό αυξάνει την επικίνδυνοτητα. Σαφώς θεωρώ ότι σε άλλα αθλήματα και αγωνίσματα όπως ίσως η κολύμβηση, όπως τα ομαδικά αθλήματα που έρχονται μια ομάδα 12-15 άτομα μαζί, η επικίνδυνοτητα να είναι ίσως και ακόμα χειρότερα από ό,τι αυτή που περιγράφω εγώ στο επικοντό συγκεκριμένα. Πάντως, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν είναι επίσημο ακριβώς ποια μέρα θα ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξέρουμε ότι είναι τον Ιούλιο του 2021. Ξέρουμε ότι είναι το καλοκαίρι του 2021. Ιούλιο έχουν καταλήξει. Νομίζω ότι είναι τώρα. 24 Ιουλίου. Ισχύει αυτό? 23. Μία μέρα πριν από όταν να ξεκινήσουν φέτος. Ναι, σωστά. Και 24 είναι νομίζω η τελετή έναρξης. Ναι. Το ξέρω ότι είναι ανακουφιστικό για σένα σαν αθλήτρια, σαν πρωταθλήτρια, το γεγονός ότι αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το ανθρώπινο. Μέσα σου έχεις κάποια αγωνία, κάποια ανησυχία για όλο αυτό το διάστημα που από ό,τι φαίνεται θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι υπολογίζαμε, που θα είσαι έγκλειστη, που δεν θα προπονείσαι, που δεν θα φύγεις από τη ρουτίνα σου την αθλητική? Ναι, νομίζω δεν έχει τόσο να κάνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά με το ότι πιθανότατα να μην καταφέρουμε να έχουμε καθόλου αγωνιστική σεζόν φέτος. Νομίζω δεν υπάρχει αθλητής ο οποίος κάνει προπόνηση απλά για να κάνει προπόνηση. Κάνουμε όλη προπόνηση για να είμαστε στην καλύτερη μας κατάσταση στους αγώνες. Και από τη στιγμή που στο κοντινό μέλλον δεν υπάρχουν αγώνες, και στη δική μου άποψη και στο μακρινό μέλλον που εμάς φτάνει η σεζόν μας μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ακόμα και τότε το θεωρώ δύσκολο το να ταξιδεύουμε διεθνώς και να κάνουμε αγώνες σε στάδια γεμάτα κόσμο. Θεωρώ ότι ουσιαστικά χάνεται μία ολόκληρη χρονιά. Εγώ εντωμεταξύ επίτηδες δεν αγωνίστηκα και στον κλειστό φέτος, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ώστε να προετοιμαστώ καλύτερα για τους Ολυμπιακούς, οπότε έχασα και εκείνη την αγωνιστική σεζόν. Και είναι πολύ πιθανό να περάσει. Θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει όλη αυτή η χρονιά του 2020 και δεν θα έχω καταφέρει να κάνω κανένα αγώνα. Με αγχώνει λίγο και σίγουρα χάνει λίγο το κίνητρό σου. Κάνουμε προπόνηση γιατί θέλουμε να είμαστε καλά στους αγώνες και έχουμε μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ο πολύ βραχυπρόθεσμος στόχος, ο μακροπρόθεσμος στόχος των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά δεν υπάρχει τίποτα στο πιο κοντινό μέλλον. Σου μένει κάτι στο μυαλό, μια σκέψη, ένα μάθημα από όλο αυτό που ζούμε? Ένα μάθημα ζωής. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση από το ξεκίνημα και μιλάω μόνο για τον αθλητικό κόσμο τώρα είναι το πόσο πολύ ο καθένας νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, εμάς κλείσαν τα στάδια κάποια στιγμή εδώ. Στην Αγγλία δεν είχαν κλείσει ακόμα. Και οι Άγγλοι αθλητές λέγανε: μα γιατί να αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάνουμε κανονικά προπόνηση. Όταν κλείσαν τα στάδια τους και εκεί, τότε και εκείνοι ήθελαν να αναβληθούν. Δηλαδή, ο καθένας έκρινε την κατάσταση συγκεκριμένα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες μόνο με βάση το τι τους ζούσε εκείνος. Όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αθλητές, για παράδειγμα, που δεν μπορούσαν κάποια στάδια να κάνουν προπόνηση, δεν τους πείραζε. Και εγώ γι' αυτό από την αρχή είχα μιλήσει, πριν καν κλείσουν τα δικά μας στάδια,
Γιατί δεν είμαι και εκπρόσωπος των αθλητών στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου και θεωρώ πολύ σημαντικό το να εκπροσωπώ όλους τους αθλητές, και όχι μόνο τον εαυτό μου και την κατάσταση που ζούσα εγώ εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω αυτό μου είχε κακοφανεί στο ξεκίνημα της κατάστασης. Τώρα πλέον πιστεύω ότι έχει αλλάξει αυτό και ότι πλέον ενδιαφέρεται λίγο παραπάνω ο κόσμος για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο και στις υπόλοιπες χώρες και ίσως μαθαίνουν και κάποια μαθήματα από τις υπόλοιπες χώρες με αυτόν τον τρόπο. Κοίταξε, νομίζω ότι συνειδητοποιούμε ότι μας συγκοινωνούν τα δοχεία και ότι μια πεταλούδα πραγματικά κυριολεκτικά πετάει στην Κίνα και επηρεάζει το τι γίνεται. Όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ναι. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι εξαιρετική και σε θαυμάζω πάρα πολύ και για το μυαλό σου, θέλω να ξέρεις. Χάρηκα πάρα πολύ που γνωριστήκαμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή αντοχή για έναν άνθρωπο σαν και σένα που δεν έχει μάθει να ζει μέσα σε ένα σπίτι. Θα πρέπει να προσαρμοστείς και εσύ σε ανάλογους βιορυθμούς και ρυθμούς. Θα τα καταφέρουμε. Καλή τύχη, να πάνε όλα καλά, σου ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια χαρά. Καλή, ευχαριστούμε.